Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Σχετικά με την ασφάλεια στο δημοτικό γήπεδο των Σερών, ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Νυχτοπάτης, με παρέμβασή του στην εκπομπή κάθε μεσημέρι του Επιλογές και την Ελένη Μωραΐτη, υποστηρίζει πως η υπηρεσία δόμησης του Δήμου και ο ΟΠΑΚΠΑ είναι αυτοί που θα πρέπει να αποφασίσουν για το επόμενο βήμα και ότι η τεχνική υπηρεσία δεν έκρυψε απολύτως τίποτε. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων, όπως καταθέτει ο εκπρόσωπος τύπου του Συλλόγου Μπάπης Τσαβδάρογλου, στα γραφεία τους βρίσκεται το πόρισμα της στατικής μελέτης, το οποίο κρίνει μεταξύ άλλων ανεπαρκές το ανατολικό τμήμα της κερκίδας και το στέγαστρο της δυτικής κερκίδας του γηπέδου. Με παρέμβασή του στο Επιλογές στην εκπομπή κάθε μεσημέρι, ο Αντιδήμαρχος Έργων Γιώργος Νυχτοπάτης, μιλώντας για το θέμα του δημοτικού γηπέδου και θέλοντας να ξεκαθαρίσει την κατάσταση που επικρατεί, καθώς το τελευταίο διάστημα ακούγονται πολλά, ανέφερε πως από πλευράς της η τεχνική υπηρεσία δεν έκρυψε καμία μελέτη και ξεκαθάρισε πως η υπηρεσία δόμησης του Δήμου και ο ΟΠΑΚΠΑ είναι αυτοί που θα πρέπει να αποφασίσουν για το επόμενο βήμα. Να αναφέρουμε πως για το ζήτημα της ασφάλειας του γηπέδου έδωσαν σχετικές ανακοινώσεις η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και η Λαϊκή Συσπήρωση. Εμείς ως τεχνική υπηρεσία, ως Δήμος Σερών και ως τεχνική υπηρεσία, κάναμε μελέτη, προχωρήσαμε τη διαδικασία της μελέτης για τη στατική επάρκεια του γηπέδου. Ναι. Παραλάβαμε τη μελέτη για τα δύο κομμάτια που είναι η ανατολική και η δυτική κερκίδα. Πότε την παραλάβατε τη μελέτη? Περίπου τον Αύγουστο, δεν θυμάμαι ημερομηνία. Ωραία, τον Αύγουστο. Είναι γραμμένα όλα που μπορούμε να τα βρούμε. Ναι. Και αμέσως διαβιβάσαμε τη μελέτη αυτή όπως οφείλαμε και στην υπηρεσία δόμησης και στην τεχνική και στον ΟΠΑΚΠΑ. Θέλοντας να πω λοιπόν εχθές ότι δεν κρύψαμε τη μελέτη αυτή, γιατί ακούω διάφορα, διαβάζω, ακούω από ανθρώπους που θέλουν να προσβάλλουν στα καφενεία οπουδήποτε. Άρα λοιπόν ξεκαθάρισα το αυτονόητο, το οποίο φυσικά φαίνεται και με έγγραφα. Ναι. Θα ενημερώσαμε και τον εισαγγελέα αφού μας ζήτησε αυτό το πράγμα. Μάλιστα είπα ότι δύο μέρες πριν τις εκλογές η κυρία Παπαλάζη, που ήταν υποψήφια με την κυρία Μιτλιάγκα, μας ζήτησε τη μελέτη και της τη δώσαμε ευθυμερών. Πολύ ωραία. Ενώ αν ήθελα να την κρύψω, θα μπορούσα να επικαλεστώ μια καθυστέρηση και να τη δώσω δύο μέρες αργότερα μετά τις εκλογές. Για το αν με βάση τη μελέτη αυτή πρέπει όχι να κλείσουν κάποιες και κίνηση το γήπεδο, δεν έχει την ευθύνη η τεχνική υπηρεσία. Θέλω επίσης να διευκρινίσω. Ποιος την έχει την ευθύνη? Ότι σε να σας πω λίγο, σε καμία περίπτωση, γιατί ακούστηκε αυτό και δεν μου αρέσει ή το διαγραμμένο, δεν έριξα καμία ευθύνη στον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος βέβαια γνώριζε για τις εργασίες που κάναμε για όλα, αλλά δεν είναι δική του η απόφαση για το αν θα κλείσει. Αλίμονο αν ο Δήμαρχος χωρίς εισηγήσεις παίρνει αποφάσεις για τέτοια θέματα, αλλά είμαστε ξεκάθαροι για αυτό. Σωστά, σωστά. Και είπαμε ότι ποιοι είναι οι αρμόδιοι. Οι αρμόδιοι είναι η υπηρεσία δόμησης, αυτοί που ευθύνονται. Η υπηρεσία δόμησης που είναι, κύριε Νυχτοπάτη μου, για να τα καταλαβαίνουμε όλα, ποια είναι αυτή η υπηρεσία δόμησης εδώ στι ΣΕΡΕΣ? Είναι στην Αθήνα. Στο Δήμο Σερών. Στο Δήμο Σερών μία, η υπηρεσία δόμησης. Ο ΠΑΚΠΑ 2. Και μάλιστα εχθές. Άρα μου λέτε η υπηρεσία δόμησης που είναι μέσα στο Δήμο των Σερών ως υπηρεσία. Ο ΠΑΚΠΑ 2. Με τον κύριο Γάτσιο, και πρόεδρο. Και καταλληλότητας που δίνει την άδεια. Αυτοί θα κρίνουν, παραλαμβάνω, αυτό σημαίνει αυτό που ξέραμε ότι πρέπει να γίνουν εργασίες. Και προεκλογικά το είπα πάρα πολλές φορές, εξήγησα εγώ και μάλιστα πώς καταλέμουν τα 2 εκατομμύρια, που ακούστηκαν τα 2 εκατομμύρια, το είπαμε ότι πρέπει να γίνουν εργασίες για τη θετική επάρκεια. Ωστόσο, το αν πρέπει να λειτουργούν ή όχι, τόσο ξεκάθαρα το λέω, δεν είναι απόφαση τεχνικής υπηρεσίας. Έχουμε 2 εκατομμύρια εμείς για να κάνουμε εργασίες? Όχι, όχι. 2 εκατομμύρια ήταν μαζί με το 1 εκατομμύριο που πήραμε από τον υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, συν τα υπόλοιπα χρήματα που δόθηκαν για τη μελέτη. 400.000. Άρα δεν έχουμε τα λεφτά για να κάνουμε τυχόν εργασίες τώρα, μου λέτε? Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Α, άμα τα έχουμε, τα έχουμε. Ωραία. Όχι όλα τα χρήματα που δερώσατε, αλλά για τα βασικά τα έχουμε και θα ξεκινούσε την εργασία. Ναι. Όποιος έχει την ευθύνη θα κρίνει αν πραγματικά υπάρχει επικίνδυνοτητα ή αν δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε είναι καλύτερα να φιλοξενήσουμε κόσμο στις κερκίδες. Δεν θα το πω εγώ αυτό. Μακάρι να μην υπήρχε κάποιο θέμα και να έρχονται 10.000 κόσμος όπως παλιά στο κήπεδο που πηγαίναμε όλοι και χαιρόμασταν νίκες με μεγάλες ομάδες. Φυσικά οι παλιότεροι τα θυμούνται όλα αυτά. Παράλληλα, στην ίδια πάντα εκπομπή, ο εκπρόσωπος τύπου του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων, Μπάμπης Τσαβδάρογλου, ανακοίνωσε πως στα γραφεία του Συλλόγου, μετά από επίσημο αίτημά τους, βρίσκεται το πόρισμα της στατικής μελέτης του δημοτικού γηπέδου, το οποίο κρίνει μεταξύ άλλων ανεπαρκές το ανατολικό τμήμα της κερκίδας και το στέγαστρο της δυτικής κερκίδας. Ο εκπρόσωπος τύπου του Συλλόγου ανέφερε πως το πόρισμα δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικό, καθώς από την υπηρεσία δόμησης προτείνονται πολλές και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφάλεια του γηπέδου και εκφράζει την αγωνία των αρχιτεκτώνων. Ναι, και τι λέει αυτή η μελέτη? Κάνει προημερών μία έτσι ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων για να πάρουμε επίσημα τη μελέτη, γιατί όπως σας είχα πει, καλώς ακούγονται κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε θέση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα με φήμες. Ναι. Την πήρατε τη μελέτη?
Πήραμε τη μελέτη, ναι. Πήραμε τη μελέτη, το τμήμα της μελέτης που έχει παραγραφεί στο Δήμο. Δηλαδή αυτά, το τμήμα που αφορά την ανατολική και τη δυτική κερκίδα. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνει ο κόσμος την κερκίδα που την ευθεία που είναι σε επαφή με το σχολείο, ναι, και την ευθεία η οποία είναι στην Οδό Ρεβεστού. Μάλιστα. Απέναντι δύο κερκίδες. Και τι λέει αυτή η μελέτη για αυτές τις δύο κερκίδες? Δεν λέει τα καλύτερα πράγματα. Δηλαδή, ας το πούμε με απλά λόγια, ότι παρουσιάζει μια αρκετά κακή κατάσταση και αρκετές αστοχίες δομικές, και γι' αυτό και προτείνει πολύ σοβαρές παρεμβάσεις να γίνουν στις κερκίδες αυτές και στο στέγαστρο. Και για να τα λέμε κιόλα, μιλάμε για μια μελέτη η οποία είναι από όσο καταλαβαίνω ένα πολύ σοβαρό γραφείο, και είναι μια πληρέστατη μελέτη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που έγινε για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Είναι μια σοβαρή δουλειά. Ναι. Και γι' αυτό και θα πρέπει να δούμε και πολύ σοβαρά τα αποτελέσματα της μελέτης και τις προτάσεις της μελέτης αυτής. Ο κύριος Τσαβδάρογλου μιλάει για αστοχίες σύμφωνα με το πόρισμα και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Ναι, αλλά εμείς μεθαύριο έχουμε έναν μεγάλο αγώνα όπου θα έχουμε χιλιάδες κόσμο μέσα, και αυτός ο κόσμος πού θα μπει, πάνω κάτω, γιατί τα δύο παράλληλα μου λέτε... Ότι εμάς αυτή είναι η αγωνία μας, και γι' αυτό το ψάχνουμε το θέμα τόσο καιρό. Δεν καιγόμαστε για κάποιο λόγο από προσωπική μας άποψη, προσωπικό αναδείξιο να κλείσει το γήπεδο. Εμείς λέμε ότι δεν είναι τόσο κόσμος εκεί πέρα μέσα. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και δεν είναι ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Είναι κάτι πολύ σοβαρό, για το οποίο έχουμε κάτι αυτό στα χέρια μας. Έχουμε τα αποτελέσματα μιας μελέτης στα χέρια μας. Δεν φανταζόμαστε ότι έχει προβλήματα το γήπεδο, οπότε να μας πούνε υπερβολικούς ή έχουμε άλλους δεύτερες σκέψεις. Ή εμπαθείς. Έχουμε τα αποτελέσματα μιας μελέτης. Ναι. Από αυτά που λέει η μελέτη δεν έχει γίνει τίποτα. Η μελέτη τώρα παραδόθηκε. Δεν έχει σημασία αν παραδόθηκε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Η μελέτη τώρα παραδόθηκε. Κανείς δεν είναι άγος. Όταν παραδίδεται μια μελέτη, παραδίδεται τη μελέτη, ναι, παραλαμβάνει τη μελέτη, και μετά γίνεται διαγωνισμός, βγαίνει ο ανάλογος που κατασκευάζει τις παρεμβάσεις της μελέτης, εφόσον αυτοί μπορούν να σεβαστούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μελέτη. Ναι. Με ρωτάτε αν έχουν γίνει οι παρεμβάσεις. Ναι. Πώς θα γίνει η παρεμβάση μια μελέτη παραδόθηκε τώρα? Α, δεν έχουμε κάνει τίποτα άλλο, δηλαδή απλά τη μελέτη έχουμε εμείς στα χέρια μας. Δεν έχουμε εργολάβο που θα μπει μέσα και θα κάνει δουλειά. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη μελέτη. Τώρα, αν έχει προχωρήσει ο Δήμος στη διαδικασία της εργολαβίας, δεν είμαστε σε θέση εμείς, σαν σύλλογος, να το ξέρουμε. Ναι. Αλλά μπορούμε να σας πούμε, γιατί βλέπουμε τι προτείνει η μελέτη και σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή το γήπεδο, ότι όχι, οι εργασίες της μελέτης δεν έχουν γίνει. Δεν έχουν γίνει. Η μελέτη βλέπει αστοχίες και στην ανατολική κερκίδα που είναι αυτή που είναι σε επαφή με το σχολείο. Και από τη δυτική, κυρίως στο στέγαστρο της δυτικής. Θα πρέπει οι υπεύθυνοι της λειτουργίας του γηπέδου, εφόσον γνωρίζουν τα αποτελέσματα της μελέτης, να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους, αναφέρει στη συνέχεια. Εμείς θα το συζητήσουμε σήμερα, γιατί σήμερα πήραμε τη μελέτη, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς παραπέρα. Δηλαδή, εκτός της δημοσιότητας που μπορούμε να δώσουμε στο θέμα, τι μπορούμε θεσμικά να κάνουμε, ποιο μπορούμε να παρακινήσουμε, εάν μέχρι τότε δεν έχει γίνει κάτι. Γιατί ελπίζουμε πάντα ότι έστω και τελευταία στιγμή κάτι θα γίνει. Καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει οι υπεύθυνοι που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του γηπέδου. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του γηπέδου? Δεν ξέρω. Είναι ο ιδιοκτήτης του γηπέδου. Ο Δήμος. Είναι δημοτικό, ανήκει σε μια δημοτική επιχείρηση. Στον ΟΠΑΚΠΑ, αν δεν κάνω λάθος. Α, ο ΟΠΑΚΠΑ. Ναι. Θα πρέπει, εφόσον γνωρίζουν πλέον τα αποτελέσματα της μελέτης, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να μην πιστεύουν ότι καλώς λειτουργεί το γήπεδο, καλώς λειτουργεί το γήπεδο. Αλλά αν πρέπει να γίνει κάτι, θα γίνει για εμάς, να γίνει άμεσα, πριν γεμίσει το γήπεδο κόσμο. Ναι, αλλά το γεμίζει. Δεν σηκώνουμε σε καμία περίπτωση δεν σηκώνουμε το θέμα σε καμία περίπτωση για να πανικοβάλλουμε κάποιον ή για να κινδυνολογήσουμε. Αλλά ξαναλέω ότι ο Δήμος έκανε ένα πολύ καλό. Ανέθεσε μια σοβαρή μελέτη σε ένα πολύ σοβαρό γραφείο. Και μπράβο του Δήμου που ανέθεσε σε ένα σοβαρό γραφείο μια μελέτη. Παρακάτω τι κάνουμε, την έχουμε τη μελέτη. Μα αυτό λέω, ότι εφόσον αναθέσουμε μια μελέτη σε ένα σοβαρό γραφείο, θα πρέπει αντίστοιχα σοβαρά να αντιμετωπίσουμε και τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής. Ελλείψεις καθηγητών αντιμετωπίζει το ΔΠΑΕ στις ΣΕΡΕΣ, με αποτέλεσμα να μην γίνονται 7 μαθήματα. Για υποβάθμιση των σπουδών των φοιτητών κάνει λόγο η πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών, η οποία καταγγέλει και μια σειρά άλλων σημαντικών προβλημάτων στο ΔΠΑΕ. Με ανακοίνωση του, ο Φοιτητικός Σύλλογος της Σχολής Μηχανικών του ΔΠΑΕ στις ΣΕΡΕΣ καταγγέλει την καθυστέρηση γνωστοποίησης της βαθμολογίας στο τμήμα, καθώς και το ότι στο τμήμα τοπογραφίας τους ανακοινώθηκε ηλεκτρονικά πως συνολικά 7 μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν,
λόγω έλλειψης καθηγητών. Κάθε χρόνο είμαστε θεατές στο ίδιο έργο, αναφέρει η πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Μηχανικών, Κυριακή Αγγελακοπούλου. Εμείς τα ξέρουμε κάθε χρόνο, δεν είναι τώρα τωρινό το πρόβλημα. Ναι. Κάθε χρόνο είμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Δηλαδή. Το έργο δηλαδή. Το ότι δεν έχουμε καθηγητές. Ναι. Το ότι πολλά μαθήματα πλέον με το Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Το ΔΠΑΕ και πιο συγκεκριμένα το τμήμα της τοπογραφίας είναι στην τύχη. Το έχει αφαιθεί στα χέρια κάποιων καθηγητών και των φοιτητών. Είναι ατομική μας υπόθεση δηλαδή το πώς θα λειτουργεί το τμήμα. Τι λέτε τώρα, κυρία Αγγελακοπούλου. Όχι, δεν μπορεί να είναι ατομική σας υπόθεση πώς λειτουργεί ένα τμήμα. Περιμένετε λίγο τώρα, ένα λεπτό. Τι μου λέτε. Τώρα με καλέσετε για να σας πω τη γνώμη των φοιτητών και να σας πω το πρόβλημα, ή με καλέσετε για να μας πείτε εσείς. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί μου επιτίθεστε. Έχει από το τμήμα ότι πολλά μαθήματα, συγκεκριμένα 7 στον αριθμό, δεν θα διδαχθούν. Ναι, αυτό δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Ναι. Γιατί, θα σας το πω άμα μ' αφήσετε, γιατί δεν έχουν δοθεί χρήματα για να πάρουν καθηγητές. Οι καθηγητές μας δεν φτάνουν και είναι λογικό να μην φτάνουν. Δεν μπορούν να κάνουν 100 μαθήματα ο κάθε καθηγητής. Γι' αυτό το λόγο καταγγείλαμε, θα έχουμε τον πρόεδρο του τμήματος, δεν τον βρίσκουμε, να μας δώσει εξηγήσεις για το τι θα γίνει με αυτά τα μαθήματα. Ναι. Και γενικά εμείς απευθύνουμε κάλεσμα, γιατί είναι ευθύνη και του Υπουργείου Παιδείας και της Βρετανίας του ΔΠΑΕ στη Σύνδο, ολόκληρου, ναι. Γιατί δεν είναι θέμα πλέον ΣΕΡΟΝ. Mm-hmm. Και απαιτούμε χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να σπουδάσουμε. Για υποβάθμιση των σπουδών των φοιτητών κάνει λόγο η πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών, η οποία καταγγέλει και μία σειρά άλλων σημαντικών προβλημάτων στο ΔΠΑΕ. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τόσο πολλά τα μαθήματα. Οι καθηγητές συνήθως έρχονται Νοέμβρη. Και καταλαβαίνετε ότι μέσα Νοέμβρη που έρχονται οι καθηγητές, μέχρι να ξεκινήσουν τα μαθήματα. Εμείς Δεκέμβρη δίνουμε τα εργαστήρια τέλος Δεκέμβρη, αρχές Γενάρη. Ναι. Και το Φιλεπάνη είναι η εξαστική μας. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν μπορούν να διδαχθούν τα μαθήματα μέσα σε 2 μήνες, ένας εξαμήνου. Άρα αυτόματα έρχεται η υποβάθμιση των σπουδών μας. Σωστά. Και μας καλλιεργείται και σε εμάς, σαν φοιτητές, που με χίλια ζόρια τα βγάζουμε πέρα για να σπουδάσουμε, γιατί γνωρίζετε και το ότι δεν έχουμε αιστείες και πρέπει να πληρώνουμε ενίκεια. Ναι. Και έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα ενίκια. Σωστά. Τα από τους φοιτητές, ειδικά τους πρωτοετής. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι αναμέτρητα τα προβλήματα. Να το πάμε από τις υποδομές. Πριν ένα χρόνο σχεδόν πέθανε μαθητής από το δημοτικό και στο ΔΠΑΕ από λάθος που δεν στο δημοτικό, λάθος, στο ΔΠΑΕ τι? Ναι, ναι, θα σας πω από εγκληματική αμέλεια. Και, τι σημαίνει εγκληματική αμέλεια, δεν προσέξαν τις υποδομές, να το πούμε. Και την ίδια ώρα στο ΔΠΑΕ υπάρχουν τρύπες. Γιατί ο εργολάβος με την ανέχεια του τμήματος δεν έχει κλείσει τρύπες από τη γεωθερμία και τη τηλεθέρμανση που κάνει. Τι τρύπες μου λέτε, κυρία Αγγελακοπούλου? Δεν περάστηκε το σύστημα. Έχουμε στείλει και καταγγελία. Ναι. Έχουμε στείλει και καταγγελία. Τα μας τα είχατε παίξει όλα στον προηγούμενο χρόνο. Α, πρέπει να έρθουμε από εκεί εμείς, όχι εσείς. Ασφάλεια και ασφάλεια των σπουδών μας, γιατί δεν είναι το 2023 να πεθαίνουν μαθητές, να γίνονται εργατικά εγκλήματα, γιατί κάποιοι επιλέγουν το πώς εμείς θα σπουδάσουμε. Γιατί δεν δίνουν χρήματα, να το πούμε έτσι, για τις σπουδές και τις ζωές μας. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση μετά από πολλές εργασίες του ΔΕΔΙΕ στο μεγάλο τμήμα από το δρόμο Εξοχών μέχρι και το Λαϊλιά. Σύμφωνα με τον διευθυντή του ΔΕΔΙΕ στις Σέρες Δημήτρη Πολυμέρη, το πρόβλημα βρέθηκε σε ένα κομμάτι του δικτύου σε δύσβατη περιοχή. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση μετά από πολλές διερευνητικές εργασίες του ΔΕΔΙΕ ΣΕΡΟΝ στο μεγάλο τμήμα από το δρόμο Εξοχών, φτάνοντας πάνω στη Χρυσοπηγή, τον Ξηρότοπο, την Ορεινή μέχρι και το Λαϊλιά. Σύμφωνα με τον διευθυντή του ΔΕΔΙΕ ΣΕΡΟΝ, κύριο Δημήτρη Πολυμέρη, μετά από πολλή ώρες εργασίες των συνεργείων του ΔΕΔΙΕ, είχε μείνει μόνο το κομμάτι που ηλεκτροδοτεί την Χρυσοπηγή και την Ορεινή και το πρόβλημα βρέθηκε τελικά σε ένα κομμάτι του δικτύου στη δύσβατη περιοχή. Από τις 3 το βράδυ, συγκεκριμένες περιοχές δεν είχαν ρεύμα πρόσθεση, κατανοούμε το πρόβλημα που δημιουργεί στους καταναλωτές και θα λυθεί. Έχουμε μία διακοπή από χθες το απόγευμα, στις 8 και 20 περίπου χθες το απόγευμα, ένα τμήμα από μια κεντρική γραμμή των Σερών και συγκεκριμένα την 39 Σερών βγήκε εκτός αυτό το τμήμα, το οποίο περιλάμβανε την περιοχή στο Κατακουνόζι, τον δρόμο
εξοχών, φτάνοντας μέχρι πάνω και το τμήμα αυτό, φτάνοντας μέχρι πάνω τη Χρυσοπηγή, τον Ξηρότοπο, την Ορεινή και μέχρι και το Λαλιά. Επίσης κάποιες μικρές γειτονιές στα Μελληνικιώτικα παίρνανε από αυτό το τμήμα και γειτονιές εκεί στον Άγιο Παντελήμονα, στην περιοχή του Αγίου Παντελήμονος. Έγιναν από το ΔΔΕ οι πρώτες διερευνητικές εργασίες που κάνουμε προκειμένου να δούμε σε ποιο τμήμα είναι ακριβώς από όλο αυτό το μεγάλο κομμάτι, να πω σε ποιο τμήμα βρίσκεται το σφάλμα. Εντοπίστηκε ότι είναι στο δρόμο που πηγαίνουμε προς τη Χρυσοπηγή. Απομονώθηκε λοιπόν αυτό το τμήμα και πήρανε όλες οι υπόλοιπες περιοχές που σας είπα χθες περίπου στις 2,5 με 3 ώρες διακοπή, δηλαδή περίπου στις 11,5 ώρα πήρανε όλες αυτές. Έμεινε το κομμάτι που ηλεκτροδοτεί τη Χρυσοπηγή, τον Ξηρότοπο και την Ορεινή. Μέχρι αργά χθες τα συνεργεία του ΔΔΕ ήταν εκεί και επιθεωρούσαν αυτό το κομμάτι το βράδυ. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να βρούμε μέσα στη νύχτα πού ακριβώς υπάρχει το σφάλμα. Έτσι είπαμε με το πρώτο φως της ημέρας θα αρχίσουμε πάλι τη διερεύνηση. Από την έρευνα που κάνουμε από το πρωί και με κάποιες δοκιμαστικές λειτουργίες σε αυτό το κομμάτι, εντοπίσαμε ότι το πρόβλημα βρίσκεται σε ένα κομμάτι του δικτύου περίπου ένα χιλιόμετρο μήκος, που βρίσκεται μέσα στο δάσος, καθαρά μέσα στο δάσος. Και η πρόσβαση εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολη. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν τα συνεργεία και περπατάνε ουσιαστικά με τα πόδια, ελέγχοντας στήλο-στήλο το κομμάτι αυτό του δικτύου, προκειμένου να εντοπίσουν το πρόβλημα και να το αποκαταστήσουμε. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα αυτά τα χωριά που σας λέω, ακόμα και αυτή τη στιγμή, να μην έχουν πάρει ρεύμα από χθες το βράδυ. Κατανοούμε βέβαια το πρόβλημα που δημιουργείται στους καταναλωτές, όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε ότι επειδή το δίκτυο είναι μέσα στο δάσος, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες και για εμάς. Επειδή έχουμε περιορίσει από όλο αυτό το μεγάλο τμήμα, έχουμε περιορίσει την πιθανή αιτία της βλάβης σε ένα μικρό, αυτό που σας λέω που είναι περίπου ένα χιλιόμετρο, ότι στην επόμενη ώρα θα έχουμε αποτελέσματα. Θα βρούμε δηλαδή τι είναι και έτσι θα αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση. Οι εξελίξεις τρέχουν και στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τις προηγούμενες ημέρες και την απάντηση του Ισραήλ σε αυτές τις κινήσεις με επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Αθανάσιο Δρούγο, για να συζητήσουμε τι μελιγενέστε και πώς φτάσαμε εδώ. Καλησπέρα, κύριε Δρούγο. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, υπάρχει, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, θα έλεγα εγώ, που υπάρχει επίθεση στο νοσοκομείο της Λωρίδας, της Γάζας, όπου εκεί οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές επιρρύπτουν σε ευθύνες η μία στην άλλη. Τι ακριβώς συνέβη, γνωρίζουμε? Κοίταξε, λίγες ώρες πριν αφιχθεί, μάλλον πριν αναχωρήσει ο Biden από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σημερινή επίσκεψη κάποιων ωρών που πραγματοποίησε στα Ιεροσόλυμα στο Ισραήλ, έγινε σημαντικότατο πλήγμα, το οποίο δεν συμβαίνει και εύκολα, όχι πως δεν έχουν χτυπηθεί νοσοκομεία ή σχολεία στο παρελθόν και από τους Ισραηλινούς και από άλλους στον πλανήτη, αλλά βεβαίως είναι κατακριτή από πάση πλευράς, γιατί άνθρωποι είναι από άνθρωπο και προφανώς δημιουργεί τεράστιο αριθμό θυμάτων και ακόμα δεν έχουν βρει πόσοι ακριβώς έχουν χάσει τη ζωή τους. Τώρα πρέπει να δούμε αυτή την περίπτωση, Γιώργο, ως εξής, ποιοι ωφελούνται από κάποια τέτοια ενέργεια. Δηλαδή εδώ μιλάμε για ενέργεια η οποία πύραυλος έφυγε και χτύπησε, είτε ήρθε από τον αέρα, από αεροσκάφος Ισραηλινό, είτε αυσημεί από κάποιες ομάδες παρακρατικές ή οτιδήποτε άλλο, παραστρατιωτικές στο έδαφος. Εγώ, η δική μου εκτίμηση, πώς είναι να βλέπω τα πράγματα μετά από τα άλλα, λένε βεβαίως οι Ισραηλινοί, οι οποίοι εμφανίσαν και κάποιες αεροφωτογραφίες και ορισμένες άλλες από υψηλής τεχνολογίας συστήματα, ότι η ομάδα Ισλαμική Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς στην περιοχή της Γάζας, της Λωρίδας της Γάζας, ευθύνεται διότι έκανε λέει, κάποιο λάθος ή ξέρω εγώ χτύπησε αλλού ή σκόπευε και αλλού πήγε ο πύραυλος ή κάτι τέτοια. Από την άλλη πλευρά η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ λένε ότι ο πύραυλος ήρθε από ένα αεροσκάφος F-16, το οποίο πετούσε πάρα πολύ χαμηλά, μια και δεν έχει και η Γάζα δεν έχει και φοβερή, δεν έχει και αεράμινα θα έλεγα, ικανή να ας πούμε, δημιουργήσει προβλήματα στα Ισραηλινά αεροσκάφη. Και κατόπιν τούτου αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δύο πύραυλοι
έφυγαν από το αεροσκάφος F-16 και έπληξαν το πιο γνωστό επί 140 χρόνια αγγλικανικό, βαπτιστικό όπως ονομάζεται, Αλαχλή Αλαραμπή, νοσοκομείο, στο οποίο αυτή τη στιγμή δεν ήταν μόνο οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας μέσα, είναι τραυματίες, αλλά ήταν δυστυχώς, Γιώργο, και άνθρωποι που είχαν καταφύγει από χιλιάδες από τη Βόρεια Γάζα, σαν ένα είδος καταφυγίου, μέχρι να δουν τι ακριβώς θα κάνουν και αν θα αποχωρήσουν προς την Νότια Γάζα ή τέλος πάντων δεν θα χτυπηθεί το νοσοκομείο. Άρα η εκτίμησή σου είναι ότι έφυγε από πλευράς Ισραήλ ο πυρόνιος. Εγώ λέω αυτή το εξής, υπάρχουν τρεις επιλογές για μένα. Μία, η πρώτη επιλογή, η οποία είναι, έχει να κάνει με το Ιράν, διότι λίγος κόσμος ξέρει πόσο ισχυρό είναι και στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα και σε γύρω περιοχές η Ιρανική Μυστική Υπηρεσία Μοχαραμπάντ και το γεγονός ότι έχει εκπαιδεύσει και τη Χαμάς και τη Χεσμολάχ σε πολύ υψηλού επίπεδο εκπαίδευση ασύμμετρου πολέμου. Άρα μια από τις τρεις επιλογές που βλέπω και δεν έχει αναφερθεί και το ψάχνω βέβαια και από χθες το βράδυ όλη νύχτα, είναι ότι δεν αποκλείω την Ιρανική Μυστική Υπηρεσία, επειδή δεν είναι τυχαία, έχει δυνατότητες πολύ καλές και μέσα ιδιαίτερα στη Γάζα, σε υποστήριξη της Χαμάς. Μία δεύτερη περίπτωση την οποία θέτω είναι το γεγονός ότι επειδή μιλάμε μια από τις χειρότερες κυβερνήσεις του Ισραήλ, αναφέρομαι στην κυβέρνηση του Νετανιέχου, μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πολύ ισχυρή λαϊκή εντολή πλέον, την οποία κάποιοι σκληροί, δεν θα πω φασίστες και ναζί, αλλά κάποιοι σκληροί ακροδεξί όπως ο Σμότριτς και ο Γκβίρ είναι μέσα στην κυβέρνηση, ούτε λίγο ούτε πολύ κινούν διαδικασίες περίεργες για εξόντωση των Παλαιστινίων. Συνεπώς, αυτοί δεν επηρεάζονται από άλλα κόμματα Ισραηλινά που είναι πιο ευαίσθητα στο που χτυπάνε τα αεροπλάνα ή που χτυπάνε οι πύραυλοι. Αυτή τη στιγμή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταχθεί υπέρ της εξάλληψης του Παλαιστινιακού στοιχείου και προφανώς και λόγω του τραγικού συμβάντος και του απαράδεκτου που έγινε τις 7 Οκτωβρίου στην περιοχή του Νοτίου Ισραήλ από την επιχείρηση καταδρομική της Χαμάς, απαράδεκτο τονίζω ο πάης πλευράς, και τα πολλά θύματα που υπήρξαν, 1.400 περίπου, βάλει και 3.500 άνθρωποι στα νοσοκομεία. Μιλάμε τώρα εδώ για μετά το ολοκαύτωμα των Εβραίων στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τη δεύτερη περίπτωση τόσο μεγάλου αριθμού απολιών του Ισραήλ. Πάντως από όπου και αν έγινε, κύριε Δρούγο, η επίθεση αυτή, προφανώς είχε ως στόχο να δυναμητήσει καταρχάς το κλίμα. Ναι, γι' αυτό είπα στην αρχή το γεγονός, Γιώργο, ότι επειδή εξέτρεψε κατά κάποιο τρόπο, υπήρξε υποτροπή, να το πω καλύτερα, στην επίσκεψη του κ. Μπάιντεν, γιατί όπως ξέρεις είχε οι ΗΠΑ ήταν η μόνη χώρα η οποία υποστήριζε έντονα τη δημιουργία, ας πούμε, ξέρω, να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και κυρίως νερό, τρόφιμα και φάρμακα για ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν και δεν είναι μόνο από αυτές τις τραυματίες, ενώ και άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες ασθένειες, οι οποίες απαιτούν είτε είναι διαβήτης, είτε είναι καρδιολογικά προβλήματα κτλ. Αυτοί θέλουν πάντα τα φάρμακά τους, αν είναι να επιζήσουν. Κατόπιν τούτου, προφανώς από όπου και να ήρθε, απαράδεκτη. Κοίταξε, υπάρχει ένα τρίτο σενάριο, το οποίο δεν το δέχομαι, αλλά πέρασε από το μυαλό μου, επειδή έχει να κάνει λίγο, επειδή όπως ξέρεις ο Ερντογάν έχει υποστηρίξει τη Γάζα κατά καιρούς. Βέβαια δεν είναι σαν το Κατάρ, όπου η πολιτική ηγεσία της Χαμάς, δηλαδή Μασούτ Χαλάλ, και πολλοί άλλοι εδώ πέρα μέσα, Ισμαήλ Χανίγια κτλ., περνάει μια χαρά στην η πολιτική ηγεσία της Χαμάς στην Ντόχα, στην Γάζα, και η στρατιωτική ηγεσία είναι, σκοτώνονται. Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι ο Ερντογάν, επειδή τα είπα τελευταία πάλι με τους Αμερικανούς και παρόλο που λέει πολλά κατά του Ισραήλ, επειδή τελευταία ξαναφτιάξαν τις σχέσεις, είναι μετρημένος στις σκληρές δηλώσεις τις παλιές που ξέραμε τον Ερντογάν ή τον Νετανιέχου, μήπως το βρίσκω πολύ μικρό ποσοστό. Άρα καταλήγω ότι ή είναι από τους Ισραηλινούς ή είναι από μία από τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν για να εκτρέψουν την κατάσταση, να ακυρωθεί η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί του Προέδρου Μπάιντεν με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπτάλα, με τον Αμπού Αμπάς, τον Αμπού Μαζέν, τον Αμπάς, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα και τον Αλσίση, γιατί η Αίγυπτος είναι η μόνη χώρα εκτός Ισραήλ που έχει απευθεία σύνορα από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα στη Νότια Γάζα. Αυτή δεν έγινε. Θα γίνει βέβαια μια σύσκεψη σε επίπεδο είτε πρωθυπουργών προέδρων, υπουργών εξωτερικών, από ό,τι ξέρω το Σαββατοκύριακο με πρωτοβουλία της Αιγύπτου, στην οποία θα συμμετέχει και νομίζω ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Γιώργος Γεραπετρίτς. Φυσικά θα συμμετέχει ο Χακάν Φιντάνη, οι Τούρκοι και πολλοί άλλοι. 18 χώρες από εκεί δεν πριν από λίγο θα συμμετάσχουν. Τώρα, για ποιο λόγο ένα ερώτημα είναι που πλανάται τις τελευταίες ημέρες, καθυστερεί το Ισραήλ τη χερσαία εισβολή που έχει προαναγγείλει? Κοίταξε, επειδή έχω μιλήσει και με Αμερικανούς και με Ισραηλινούς αξιωματικούς, γιατί σε πολλές διαλέξεις μου στη Γερμανία μέχρι το 18-19 και πριν δηλαδή την COVID, να το πω έτσι, ερχόντουσαν και οι Ισραηλινοί αξιωματικοί στα πλαίσια των σχέσεων ΝΑΤΟ-Ισραήλ, όπως ερχόντουσαν και οι Αιγύπτιοι και οι Μαροκινοί κτλ. Έτσι, να το λέμε αυτό, γι' αυτό το δεν είναι θέμα ΝΑΤΟ το μεσανατολικό, αλλά ερχόντουσαν. Θα σου πω το εξής, υπάρχουν για μένα τρεις λόγοι.
Και μίλησα και μπορώ να σου πω πάνω κάτω και με έναν Μαροκινό αντισταγματάρχη, με Ισραηλινό ταξίερχο, παρόλο ότι γίνεται χαμός κάτω, και επίσης και με ένα Αιγύπτιο αξιωματικό εδώ στην Αθήνα που παρακολουθεί τη δική μας στρατιωτική σχολή. Και οι τρεις συνέκλειναν στο ότι πρώτον υπάρχει το θέμα των ομήρων. Δεν ξέρουμε ακριβώς, Γιώργο, πώς είναι οι όμηροι. Δηλαδή τα έχω χάσει κι εγώ, ευθέως, από αυτά που ακούω. Στην αρχή είχαν πει ότι είναι 126. Δεν είναι μόνο, πώς να το πω, Ισραηλοί, είναι και Αμερικανοεβραίοι. Μάλιστα, ο πρέσβης εδώ της Αργεντινής μου είπε ότι υπάρχουν και δύο Αργεντινοεβραίοι. Δηλαδή είναι γύρω στους 126 στην αρχή. Μετά ήρθε η Χαμάς και είπε ότι είναι 199 προχθές. Σήμερα εμφανίζεται η Χαμάς, η οποία χρησιμοποιεί ως ασπίδες τους ομήρους και λέει ότι είναι 237. Τώρα με το κοντινό δεν ξέρω πώς είναι. Είναι σημείο σε ένα θέμα το οποίο έχουν πει ότι αν τυχόν το Ισραήλ κάνει στρατιωτική εισβολή. Θα τους εκτελέσουν. Θα τους εκτελέσουν. Αυτή τη στιγμή αυτό νομίζω ο Biden το ξεκαθάρισε σήμερα στον Νετανιάχου. Μαζευτείτε λίγο στο θέμα της εισβολής, γιατί θα είναι ό,τι χειρότερο. Δεν θα είναι τίποτα ουσιαστικά. Η ανθρώπινη ζωή δεν μετριέται. Αλλά τέλος πάντων το γεγονός είναι αυτό που είδαμε χθες στο νοσοκομείο. Άρα το θέμα των ομήρων είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, και το ξέρω πολύ καλά αυτό, υπάρχει μια δυσφορία στις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις με τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου τα βάλει με το στρατό εδώ και μήνες και με τη δικαιοσύνη και με τους εφέδρους και με τις αλλαγές που θέλει να κάνει, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από το λαό σε δημοψήφισμα, και συνεπώς μέσα στο Υπουργείο Πολέμου, να το πω έτσι, στο οποίο ήταν και Αμερικανοί προχθές μέσα με τον κύριο Μπλίνκεν, τον Υπουργό Εξωτερικών που είναι συνέχεια εκεί στην περιοχή, φέρεται ότι οι Αμερικανοί ακούσανε κατά κάποιο τρόπο κινήσεις των Ισραηλινών στρατιωτικών ότι δεν είναι καλό να ξαναμπούμε στη Γάζα. Έχουμε μπει, έχουμε πάθει 4 φορές μεγάλες ζημιές, θα έχουμε μεγάλες απώλειες. Άλλα έλεγε ο Νετανιάχου στο πολεμικό συμβούλιο και άλλο έλεγε η στρατηγή του. Υπάρχει δυσφορία των Ισραηλινών στρατηγών να μπουν, γιατί αν θυμηθεί κανείς τις επιχειρήσεις του 14, του 20 και του 18, οι απώλειες ήταν τεράστιες. Σκέψου τι απώλειες υπάρχουν τώρα, όταν τότε, Γιώργο, ήταν 13 στρατιώτες νεκροί. Άρα σκέφτονται το αντίτιμο που θα πληρώσουν. Ακριβώς, και αυτοί και το τι θα γίνει μέσα και το τι θα παίξουν τα ΜΜΕ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Και το τρίτο είναι οι Αμερικανοί. Διότι ήδη οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, και ο κύριος Μπλίνκεν, είναι αυτή τη στιγμή πολύ σκληροί, δεν θέλουν να δουν κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είπε και ο Biden πριν φύγει από το αεροδρόμιο σήμερα Μπεν Γκουριόν του Τελαβίβ, είπε μην κάνετε το ίδιο λάθος με εμάς που κάναμε εμείς την 11η Σεπτεμβρίου, ανοίγοντας μετά σε όλο τον πλανήτη, ώρα Ιράκ, Αφγανιστάν κτλ. Ο Biden στάθηκε υπέρ του Ισραήλ, δεν το συζητώ, αλλά έκανε κάποιες παρατηρήσεις που όπως τις διάβασα στο αγγλικό κείμενο, είδα ότι έτσουξε κάπως τον Νετανιάχου σε κάποια πράγματα. Δεν τους τα είπα όπως ακριβώς θα τα θέλανε προφανώς. Άρα συνεπώς όμοιροι. Αμερικανικές πιέσεις, να το πω έτσι, και το γεγονός ότι σκέφτονται και τέτοιες απώλειες, οι Ισραηλοί εννοώ, παρόλο που είναι ένας από τους καλύτερους στρατούς στον κόσμο μαζί με τους Αμερικάνους και εγώ και κάποιους άλλους, ας πούμε λίγοι είναι αυτοί που έχουν, λίγες είναι οι χώρες που έχουν πολύ δυνατούς στρατούς στον πλανήτη. Και έτοιμο με εμπειρία σε πόλεμο, σε πεδίο μάχης. Είναι αυτό. Αλλά μην ξεχνάμε αυτή, όπως και επειδή το μεγάλο θέμα, ξέρεις, είναι και αυτά που γίνονται με τις μυστικές υπηρεσίες στο Ισραήλ, θα πω κάτι το οποίο, ας πούμε, το έλεγα αυτές τις μέρες, δεν είχαμε μιλήσει μαζί, ότι από επιχειρήσεις της Μοσάντ, που δεν ξέρω και δεν θα ήξερα ποτέ εγώ ή οποιοδήποτε, εγώ άμεσα πάρω τις επιχειρήσεις Μοσάντ από τις ίστες του Ισραηλινού κράτους το 1948 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, σε 39 επιχειρήσεις γνωστές, είτε από ΜΜΕ, είτε από έγγραφα που διέρευσαν κτλ., θα σου πω, σε 39 έχει αποτύχει Μοσάντ και σε 117 έχει πετύχει. Άρα ένας στις τρεις, ας πούμε, περιπτώσεις της Μοσάντ έχουν επίσης αποτυχία. Και αποτυχία, ας πούμε, αρχίζει να σου πω χαρακτηριστικά πια, ξέρω εγώ, Ολυμπιακοί Αγώνες 1972 στο Μόναχο που σκοτωθήκανε 20 Ισραηλινοί αθλητές και η Μοσάντ δεν το πρόλαβε. Ξέρω εγώ ότι έγινε το 1973 στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, όπου οι Αιγύπτιοι στην αρχή και οι Σύριοι φνηδιάσαν τη Μοσάντ, και έκτοτε, σκέψου 10 μέρες πριν, διάβαζα ένα paper 42 σελίδων, το οποίο μου στείλανε, το οποίο είναι 50 χρόνια μετά σκέψου, και μου στείλανε και μου λένε γιατί απέτυχε η Μοσάντ. Δηλαδή, Μοσάντ δεν είναι και παντογνώστης. Υπάρχει μια εικόνα δηλαδή ότι τα ξέρει όλα, δεν είναι όλα. Και η CIA υπάρχει μια εικόνα ότι τα ξέρει όλα και είχε αποτυχίες. Εδώ υπάρχει και το ερωτηματικό, πώς ξεκίνησε, δηλαδή πώς η Χαμάς μπήκε τόσο εύκολα την πρώτη μέρα μέσα. Και υπάρχει το ερωτηματικό, καλά, η Μοσάντ και οι άλλες μυστικές υπηρεσίες τι κάναν, δεν το ήξεραν, δεν το προλάβαν. Και εκεί μπαίνουν και άλλες σκέψεις. Μήπως ήταν εν γνώση τους και το αφήσαν, αλλά ξέφυγε παραπάνω. Αλλά και σε 1.400 νεκροί Εβραίοι. Είναι πολύ ακραίο, ας πούμε, σαν σενάριο. Θα σου πω το εξής, ότι ο αντιστράτηγος Χαλεβί
αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, είπα ψημί, κάναμε λάθη σε πολλά πράγματα και τελευταία είχαμε ασχοληθεί πολύ με το βόρειο μέτωπο, με τη Χεζμπολάχ, που επίσης με ανησυχεί πολύ, πάρα πολύ θα έλεγα, με το Ιράν μαζί, και είχαμε ψημί αποσύρει πολλές δυνάμεις, λέει, το είπε ο ίδιος, από το νότιο μέτωπο και τους πήγαμε, λέει, προς τα πάνω. Γιατί περιμέναμε ότι με τη Χεζμπολάχ, επειδή μας παρενοχλούσε πολύ, θα είχαμε υποτροπή. Αντιθέτως, λέει, βλέπαμε, ο ίδιος το είπε και είδε και το Ισραηλινό κανάλι Channel 12, το οποίο να ψημί στα αγγλικά, όπως το είδα, μετάφρασε, έλεγε κάποια πράγματα που μπορεί να είναι, γιατί να μην είναι αλήθεια αυτά. Δηλαδή έλεγε χαρακτηριστικά ότι μεγάλες δυνάμεις, λέει, από το νότιο Ισραήλ μεταφερθήκαν βορειότερα, ένα, και είπε και το άλλο ότι εμείς, λέει, ξέρετε, λέει, στα θέματα των πληροφοριών Ισραηλοί εμένουμε πολύ, λέει, με τις νέες τεχνολογίες, δορυφορικές, διαστημικές, επιτηρήσεως κτλ. Και δεν έχουμε, λέει, όπως παλιά, τις νοοτροπίες να έχουμε πράκτορες σε human intelligence, δηλαδή άνθρωποι μέσα στη Γάζα ή αλλού, γιατί αυτή τη στιγμή η Χαμάς τους έχει βρει αυτούς και τους έχει εξολοθρεύσει τα τελευταία χρόνια. Και σύν της άλλης είπε και κάτι άλλο το οποίο μου άρεσε, γιατί αυτό το έχω επιβεβαιώσει και εγώ, ότι η Χαμάς τα τελευταία 3-4 χρόνια, αφού δεν είχε κάνει επιθέσεις κατά το Ισραήλ, ας πούμε, πώς θα πω, μαζικές, είχε πει, έπαιρνε τα λεφτά, λέει, από το Κατάρ, γιατί το Κατάρ πληρώνει τη Χαμάς τώρα. Η Τουρκία δεν έχει λεφτά πολλά για να δώσει ο Ερντογάν στη Χαμάς. Ο Ερντογάν μπορεί να κάνει εκπαίδευση χαμασιτών, αλλά το Κατάρ έχει τα δισεκατομμύρια. Το Κατάρ, λέει, αυσημεία δίνει πολλά λεφτά στη Χαμάς. Και εμείς νομίζαμε ότι θα ηρεμήσει η Χαμάς και θα ασχοληθεί με την ανοικοδόμηση και με ορισμένες άλλες κατασκευαστικές εταιρείες. Και δεν δίναμε σημασία, λέει. Αντιθέτως, σε παρακολουθούσαμε πολύ. Βέβαια, λέει, όλα αυτά θα κρυφθούν αν τελειώσει. Χαλαρώσανε ουσιαστικά, δηλαδή. Ναι, και... αυτοί έκλεισαν το λες πιο απλά. Και μπορώ να σας πω ότι όταν τελειώσει, και αν τελειώσει και όπως τελειώσει, λέει, ο πόλεμος, γιατί ο Χαλεβί δεν είναι τυχαίος στρατηγός. Είχε έρθει, όπως ξέρω, στο Αμερικανικό Κολέγιο, το κορυφαίο, στο Maryland, στις ΗΠΑ και στο National Defense University. Είχε έρθει δεύτερος μετά από Αμερικανό ταξίαρχο. Δηλαδή για να βγει στους πρώτους 650 αξιωματικούς από όλο τον κόσμο, τέλος πάντων, μπλάκας δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Άρα στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι κάπως χαλαρώσει, είχαν χαλαρώσει προς τα κάτω. Μάλιστα. Γιατί αποκάλυψε, μάλιστα, την επίθεση αυτή, Γιώργο μου, πολυπίκυλη, πολυδιάστατη, πολυμετωπική και πολυαξονική. Γιατί μπήκαν από 19 σημεία, κάναν αυτά που κάνανε, εκτροπά δεν τους συζητώ, κάνει εδώ ψυχρές δολοφονίες τώρα, αλίμονο και η Μέγιδε. Και τέλος πάντων, για μένα, Γιώργο, επειδή σε αυτά τα θέματα είμαι και ευαίσθητος και επειδή έχω περάσει από πολέμους και έχω δει Αφγανιστάν, Κόσοβο, Βοσνία κτλ. Στη ζωή μου και έχω δει τραγικά πράγματα, θέλω να σου πω αυσημεί ότι και οι δύο είναι για εγκλήματα πολέμου, έτσι. Γιατί και αυτά που γίνονται από πλευράς να χτυπάς τα νοσοκομεία, αν το χτύπησε το Ισραήλ, είναι έγκλημα πολέμου. Αν είναι η Χαμάς και μπήκε μέσα και σκότωνε 100.400 ανθρώπους, και αυτά είναι εγκλήματα πολέμου, έτσι. Και εδώ, τέλος πάντων, πρέπει να υπάρξει σεβασμός, γιατί βλέπω ότι τα πράγματα θα πάρουν άσχημα. Οπότε, να ολοκληρώσω με μια τελευταία ερώτηση, κύριε Δρούγο. Πώς βλέπετε να προχωράει η κατάσταση και αν σε όλο αυτό το σκηνικό εμπλέκεται η χώρα μας? Ναι, θα σου πω στο πρώτο μέρος και μετά έρθω στην Ελλάδα. Θα σου πω το εξής, ότι με ανησυχεί πάρα πολύ. Μην ξεχνάς, είμαστε και 602 μέρες σήμερα πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας, έτσι. Μιλάμε τώρα απίστευτα πράγματα και μπορεί αυτές τις μέρες να έχει χαλαρώσει, αλλά γίνονται πολλά πράγματα που άλλη ώρα τα συζητήσουμε. Το θέμα είναι ότι βλέπω ότι αν δεις και αν δούμε ότι η Χεζμπολάχ και το Ιράν εμπλέκονται προσεχώς, σημαίνει ότι πάμε για περιφερειακό πόλεμο. Το λέω αυτό, το αν περάσουμε σε αυτή τη φάση, γιατί θα εμπλακούν και άλλα, ας πούμε, Συρία, το Ιράν σίγουρα κτλ. Γίνονται κάποιες προσπάθειες από Αμερικανούς να μην πάρει διαστάσεις. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το αποκλείσω και με ανησυχεί. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Κοιτάξτε, επειδή αναφέρθηκαν και από διάφορους ότι έχουμε στείλει δύο πλοία κλπ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα καθόλου. Το πρώτο είναι η Αμερικανική αρμάδα, του ενός αεροπλανοφόρου και του άλλου, έχει 7 πλοία πανίσχυρα. Καταδρομικά, τορπιλικά, υποβρύχια κλπ. Δεν έχει ανάγκη την Ελλάδα, ούτε την Ιταλία, ούτε κανέναν. Είναι ισχυρή δύναμη πυρός. Τεράστια. Τώρα όμως, η μία φρεγατά, η δική μας, τα ψαρά, έχουν πάει αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει η μόνιμη δύναμη του ΝΑΤΟ, όχι Αμερικής, του ΝΑΤΟ, στην Μεσόγειο, στην οποία είναι επικεφαλής, από ό,τι ξέρω, και είναι και φίλος μου Βρετανός υποναύαρχος. Υπάρχει Ιταλικό πλοίο, Γαλλικό, υπάρχει, πώς το λένε, Τούρκικο, Ελληνικό και Καναδικό. Αυτή εδώ είναι μια δύναμη, η οποία είναι κοντά στην Κύπρο, αλλά δεν είναι για να κάνει, ας πούμε, πόλεμο με τη Χαμάς. Καμία σχέση των άτομων αυτό. Γιατί λένε, όχι, γυρεύει η φρεγάτα μας εκεί. Δεν είναι καμία απολύτως σχέση. Καμία. Η δε άλλη φρεγάτα μας, η Σαλαμής, η οποία εναλλάσσεται με μια κορβέτα, είναι ουσιαστικά αυτά τα πλοία είναι από το 2006. Σε εφαρμογή αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας στα Ηνωμένα Έθνη, την απόφαση της 11ης. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχουμε. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των δικών μας, στο Λίβανο, δηλαδή είναι αυτό που ονομάζεται στα αγγλικά, ας πούμε, ναυτικό τομέα, maritime component, στοιχείο της δύναμης UNIFIL, που έχει να κάνει με την ασφάλεια στο Λίβανο και τη διαχωριστική
γραμμή του Βορείου Ισραήλ από τον Νότιο Λίβανο. Είναι, δεν πήγε εκεί. Μα τι είναι πάνε να κάνουν αυτοί. Τα πλοία μας δεν συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Αυτές είναι οι επιχειρήσεις του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ και η χώρα μας όπως και η Τουρκία τώρα. Τι να κάνουμε. Συμμετέχει κανονικά, όπως να σκεφτείς και κλείνω, ότι στην επιχείρηση UNIFIL στο Λίβανο συμμετέχει, όσο και αν φανεί περίεργο αυτό που θα πω τώρα, αλλά επειδή έχω ασχοληθεί με αυτήν την επιχείρηση στο παρελθόν γιατί τώρα δεν είναι επίκαιρη, συμμετέχει και πλοίο από την Ινδονησία παρακαλώ, από το Μπαγκλαντές, από την Ινδία, στο παρελθόν και ακόμα και από την Νότια Αφρική και βεβαίως και από ευρωπαϊκά κράτη τύπου, ξέρεις, Βελγίου, Ολλανδίας, Νορβηγίας, Δανίας, Σουηδίας κλπ. Δεν είναι κάτι, γιατί τα παραξηγούν κάποια εδώ. Τα πλοία μας είναι σε διεθνείς υποχρεώσεις μας. Η Ελλάδα πρέπει να φαίνεται και η σημαία μας πρέπει να φαίνεται. Ναι, δεν είναι για τον πόλεμο, είναι για τις υποχρεώσεις όπως λέτε ακριβώς, που έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δρόμο. Χάρη και στη διάθεσή σου. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια. Οι διαρροές δεν έχουν ηλικία. Μπορεί να εμφανιστούν σε νέες μαμάδες, ακόμα και από τα 40 ή πιο μετά. ΕΚΕ, σερβιέτες ακράτειας Sunny Lady Sensitive, οι μόνες με βαμβάκι στο κάλυμα, έξτρα απορροφητικό πυρήνα και αποδεδειγμένο έλεγχο των οσμών. Οι διαρροές δεν έχουν ηλικία, έχουν όμως Sunny Lady Sensitive. Χαροπάμελο, ποια πετινέζει. Αυτά τα έχει αυτό. Εγώ του βάζω τρικότατζ με λίγο άνηθο ή αυγό με αβοκάντο ή γιαούρτι με μέλι. Και γίνεται της διαιτολόγου. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο παξιμάδι. Δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Πότε λειτουργούν και πότε όχι τα συντριβάνια στην οδό Τριμόνος και Δυτικής Θράκης στην πόλη των Σερών. Όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι της περιοχής, η κατάσταση δεν είναι καλή και σήμερα το πρόβλημα έχει πάντως αποκατασταθεί. Συντριβάνει στην οδό Τριμόνος. Το νερό πετάγεται άτακτα και φυσικά καταλήγει στο δρόμο. Η οδός Δυτικής Θράκης την Κυριακή στο συγκεκριμένο σημείο είναι για άλλη μια φορά γεμάτη νερό. Τελικά η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με εντολή του αντιδημάρχου Γιώργου Νυχτοπάτη αποκατέστησε τη λειτουργία του συντριβανιού και όλα καλά σήμερα, όπως κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές. Παρότι έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες όσον αφορά τα προβλήματα που υπάρχουν στα συντριβάνια εδώ στην οδό Τριμόνος και Δυτικής Θράκης, οι κάτοικοι παρόλα αυτά διαμαρτύρονται πως τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Οι κάτοικοι στην περιοχή δηλώνουν ότι η κατάσταση δεν είναι και τόσο καλή. Και πότε λειτουργούν και πότε όχι. Ναι, πότε να δουλεύουν, πότε δεν δουλεύουν. Καταλάβετε. Και προβλήματα. Καλή κατάσταση, θα αλλάξω δήμαρχος, θα γίνουν καλή κατάσταση. Καλή κατάσταση, πάντα στα άλλα τρέχουν και άλλα δεν τρέχουν. Οπότε, τα συντριβάνια. Δεν είναι σε καλή κατάσταση δηλαδή. Όχι τόσο καλή. Καλή μένα, αλλά όχι τόσο καλή. Τίποτα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Μόνο τα συντριβάνια βλέπετε εσείς. Όλη η πόλη μας είναι χάλια. Τι συμβαίνει, τι προβλήματα υπάρχουν δηλαδή. Πολλά αυτά, το ξέρει ο Δήμαρχος, η Δημαρχία. Ό,τι έχει, αν τα βλέπεις αυτά ωραία και καλά, τι να σας πω. Όλα είναι πρέπει χάλια. Πρέπει να λυθούν, θεωρείτε, πρέπει να γίνει. Οπωσδήποτε. Είμαστε η τελευταία πόλη. Πάνω από 400 επιτυχώντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ βρίσκονται σε αδιέξοδο ανάμεσά τους και αρκετοί σεραίοι. Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, σε υπουργοί αλλά και βουλευτές ζητούν την απορρόφησή τους και εκφράζουν τους προβληματισμούς τους. Πάνω από 400 επιτυχώντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ βρίσκονται σε αδιέξοδο ανάμεσά τους και αρκετοί σεραίοι. Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, καθώς και σε υπουργεία αλλά και στους βουλευτές του Κοινοβουλίου ζητούν την απορρόφησή τους και εκφράζουν τους προβληματισμούς τους με βάση τη σχετική νομοθεσία. Θα ήθελα να σας πω πως είναι ένα θέμα πανελλαδικό. Έχουμε πολλούς επιτυχώντες από όλη την Ελλάδα και ειδικότερα από τις Σέρες. Σε σχέδιο βρίσκονται και άλλες 4 προκήρυξεις τύπου ΚΑΠΑ, με αποτέλεσμα να χαθούν πάνω από 450 θέσεις από φύτων ΑΕΙΤΕΙ που θα μπορούσαν να απορροφηθούν από τη δεξαμενή επιτυχώντων, όπως επισημαίνουν, και επιδιώκουν οι προσλήψεις για το 2024 και το 2025 να γίνουν από τη συγκεκριμένη δεξαμενή. Δηλαδή έχουν χαθεί σημαντικές θέσεις από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από το Τεχνικό Επιμελητήριο,
από τα οικονομικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, από τον Οργανισμό Οικείων Βελτιώσεων και από πολλούς άλλους οργανισμούς. Ενώ στο σχέδιο υπάρχουν και άλλες προκηρύξεις. Ακριβώς. Δυστυχώς δεν σταματάει εδώ. Αυτές είναι προκηρύξεις που έχουν ήδη βγει. Υπάρχουν σχέδια για άλλες προκηρύξεις, με σημαντικότερη αυτή του Υπουργείου Υγείας. Ενώ θεωρούμε ότι θα έπρεπε να τηρηθεί η νομοθεσία και να απορροφηθεί ο κόσμος από τη δεξαμενή. Οι ενέργειες που έκαναν οι επιτυχόντες είναι αρκετές και αναμένουν αποτελέσματα, ενώ καλούν και άλλα άτομα να ενωθούν μαζί τους, καθώς βρίσκεται υπό ίδρυση ένας σύλλογος. Προβήκαμε σε κάποιες ενέργειες. Συγκεκριμένα έχουμε στείλει τρεις συλλογικές επιστολές. Η μία είναι προς το ΑΣΕΠ και το Υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο δεν λάβαμε απάντηση ακόμα. Έχουμε στείλει επίσης μια συλλογική επιστολή προς τους Έλληνες βουλευτές, την οποία την κοινοποιήσαμε και στους Έλληνες ευρωβουλευτές και στους υπουργούς εν ώψη του Υπουργικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα αυτή την Τετάρτη και θα προγραμματίσει τις προσλήψεις για το 24. Θα θέλαμε να σας πούμε ότι είχαμε μια διακομματική στήριξη, καταρχάς από τον βουλευτή Πέλης, τον κύριο Βασίλειο Βασιλιάδη, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έκανε μια σχετική αναφορά στη Βουλή. Επίσης κατατέθηκε σχετικό ερώτημα στην Ελληνική Βουλή από 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τον συντονισμό της κυρίας Ραλίας Χριστίδου. Και επίσης ο ευρωβουλευτής κύριος Νίκος Παπανδρέου μας απάντησε ότι είναι υπέρμαχος της αξιοκρατίας και θα προωθήσει το email που του στείλαμε, την ειδοποίηση δηλαδή που του στείλαμε στους συνεργάτες του. Οπότε το πρόβλημα αρχίζει και γίνεται γνωστό και αναμένουμε τις εξελίξεις. Ήθελα να πω ότι όποιος επιτυχώντας θα θέλει να συνυπογράψει την επιστολή μπορεί να μας βρει στο Facebook στην ομάδα επιτυχώντες του πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού 2Γ του 22, διεκδίκηση διορισμού. Ωραία. Για να μεγαλώσει έτσι σκέφτεστε να γίνει σύλλογος? Ναι, έχουμε έναν υποσύσταση σύλλογο και θα προβούμε στις επόμενες ενέργειες για να στηρίξουμε το εγχείρημά μας. Αυτό που ζητούν τώρα είναι να τηρηθεί η νομοθεσία, να εξαντληθεί η δεξαμενή επιτυχόντων, να επιβραβευτεί η προσπάθεια και η αξιοκρατία, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Μάλιστα, τονίζουν πόσο σημαντική είναι η επάνδρωση του κρατικού μηχανισμού με σωστά καταρτισμένους επιστήμονες. Επιδιώκουμε οι προσλήψεις για το 24 και το 25 να γίνουν μέσα από τη δεξαμενή των επιτυχόντων. Mm-hmm. Ζητάμε να τηρηθεί η νομοθεσία, να εξαντληθεί η δεξαμενή και να επιβραβευτεί η προσπάθεια και η αξιοκρατία. Είναι με αφορμή τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές που συνέβησαν στη χώρα μας, ναι, τη σημασία που έχει για την πρόληψη και την ανάκαμψη η επάνδρωση του κρατικού μηχανισμού με σωστά καταρτισμένους επιστήμονες. Δηλαδή αυτό που συζητάμε δεν είναι έξω από την πραγματικότητα του πολίτη. Ο τελικός του Formula 1 in Schools θα γίνει στις ΣΕΡΕΣ, μια και έχουμε αρκετές επιτυχίες. Το 20ο Δημοτικό μάλιστα κατέλαβε την πρώτη θέση. Για το λόγο αυτό έχουμε τον κύριο Νίκο Κιτσάτη, δάσκαλο του σχολείου και έναν από τους διοργανωτές και υπεύθυνος για την εξέλιξη των αγώνων, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε περισσότερα. Καλησπέρα κύριε Κιτσάτη. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την ομάδα η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στους προηγούμενους αγώνες. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, διοργανώνουμε εμείς εδώ στις ΣΕΡΕΣ τους αγώνες. Πότε και πώς θα γίνουν? Ναι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι μεγάλη τιμή η επιλογή της πόλης μας και ευκαιρία για τα παιδιά που θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτούς τους αγώνες. Είναι αγώνες του Πανελλήνιου Διαγωνισμού F1 in Schools για τα σχολεία κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Και φυσικά έχουμε και μία συμμετοχή από την πόλη μας, όπου συμμετέχει η ομάδα Κένταυρος μια ομάδα συνεργασίας του 3ου και του 4ου Γενικού Λυκείου Σερών. Και τους ευχόμαστε φυσικά και καλή επιτυχία. Οι αγώνες αυτοί ήταν να γίνουν στο Βόλο, αλλά λόγω των καταστάσεων που επικρατούσαν εκεί αποφασίστηκε να αλλάξουν τοποθεσία. Εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία και είχαμε και το περσινό της διοργάνωσης του αντίστοιχου αγώνα εδώ στην πόλη μας, οπότε καταφέραμε και πήραμε την διοργάνωση. Φυσικά σαν 20ο Δημοτικό
συμμετέχουμε σε αυτή τη διοργάνωση και θα πρέπει να ευχαριστήσω και τον διευθυντή μου, τον κύριο Αβραάμ Καραογλανίδη, για την συμπαράστασή του και τη μεγάλη του βοήθεια για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε να διοργανώσουμε τους αγώνες αυτούς. Επίσης, θα μου επιτρέψει να ευχαριστήσω τη γυμνασιάρχησα του Δευτέρου Γυμνασίου, την κυρία Σίλια Ζέτα, και τον λυκιάρχη του Δευτέρου Γενικού Λυκείου, τον κύριο Σημεωνίδη Αναστάση, γιατί όταν τους έκανα την πρόταση για να γίνει η διοργάνωση στο κλειστό γυμναστήριο του Δευτέρου Γυμνασίου και Λυκείου, αποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Και τον κύριο Γιώργο Ματθαίο, τον πρόεδρο της ΕΣΕΔΕ, που έχουμε πάρει την έγκριση της Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παιδείας του Δήμου μας. Να ευχαριστήσω, θα μου επιτρέψεις, και τον κύριο Σαγρή Δημήτρη, τον καθηγητή του ΔΥΠΑΕ, για τους φοιτητές που θα μας στείλει, οι οποίοι θα είναι οι κριτές του αγώνα και θα κάνουν τον τεχνικό έλεγχο, και φυσικά και το Δήμο Σερών, όπου εκεί αποθήκη το αμαξοστάσιο θα μας δίνει κάποια τραπέζια που θα χρειαστούμε για τη διοργάνωση. Πείτε μας και δύο λόγια τώρα, πώς είναι αυτοί οι αγώνες? Φαντάζομαι μια μικρογραφία της Φόρμουλα 1. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια μικρογραφία της Φόρμουλα 1. Η ομάδα που γίνεται, που συμμετέχει των σχολείων, είναι σαν να είναι μια μικρογραφία ομάδας Φόρμουλα 1. Θεωρείται ο μεγαλύτερος διαγωνισμός παγκοσμίως στην τεχνολογία, και τα ωφέλη είναι πάρα πολλά που προσφέρει στα παιδιά. Πρώτα απ' όλα, αναπτύσσουν δεξιότητες STEM, δεξιότητες κριτικής σκέψης, συνεργασίας, επικοινωνίας, δημιουργικότητας, επίλυσης προβλημάτων και επιχειρηματικότητας, επικοινωνίας. Όλα αυτά μέσα συμπεριλαμβάνονται μέσα στις εργασίες μιας ομάδας. Γι' αυτό άλλωστε και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, η ΦΙΑ, αλλά και όλος ο οργανισμός της Φόρμουλα 1, τα τελευταία 4-5 χρόνια είναι υποστηρικτές αυτού του διαγωνισμού. Άρα μαζεύονται οι μαθητές και έχουν μια ομάδα όπως η Φόρμουλα 1 την κανονική, με τεχνικούς, ναι, οδηγούς, υποτίθεται, και όλα αυτά τα πράγματα. Και κατασκευάζουν ένα αυτοκίνητο, ένα μοντέλο στη μικρογραφία, το οποίο θα τρέξει σε μία πίστα 20 μέτρων και θα χρονομετρηθεί. Αλλά οι ομάδες βαθμολογούνται και για τις υπόλοιπες ενέργειές τους, για το πορτφόλιό τους, για την παρουσίασή τους, για τις υπόλοιπες δράσεις και δραστηριότητες. Δεν είναι μόνο ποιος θα βγει πρώτος, ας πούμε, στον αγώνα, ναι, είναι και όλο το πακέτο. Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ θα πρέπει να πούμε τώρα ότι έγιναν οι αγώνες στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου για τα σχολεία της Νότιας Ελλάδας. Τώρα θα είναι σχολεία κεντρικής και βόρειας, πάρα πολλά σχολεία από τη Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα ιδιωτικά της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και το Ανατόλια, το οποίο ήταν ο πρωταθλητής πέρυσι και πρόπερσι σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε ομάδες που συμμετείχαν στο φετινό παγκόσμιο που έγινε πριν ένα μήνα στη Σιγκαπούρη, άρα ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Και φυσικά έχουμε και τη χαρά, όπως σας είπα, να έχουμε και ομάδα, την ομάδα Κένταυρος εδώ από την πόλη μας. Και ελπίζουμε να πάει και καλά. Και ελπίζουμε φυσικά να πάει και καλά. Ναι. Είναι ανοιχτό στο κοινό? Ανοιχτό στο κοινό, ελεύθερα όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Να σας πω λίγο για το πρόγραμμα. Ναι. Υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσουμε γύρω στις 9.30 ώρα από την προσέλευση των ομάδων. Θα γίνει πρώτα ο τεχνικός έλεγχος των μονοθεσιών, των μοντέρων δηλαδή, των αυτοκινήτων που θα τρέξουν. Στις 11 η ώρα θα γίνει μια τελετή βράβευση. Για ποια μέρα μιλάμε? Ορίστε, για το Σάββατο 21, το ερχόμενο Σάββατο, μεθαύριο. Το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου λοιπόν, ναι, μεθαύριο, στο κλειστό γυμναστήριο του Δευτέρου Γυμνασίου και Δευτέρου Γενικού Λυκείου Σερών. Μόνο το Σάββατο, ναι, δεν είναι και την Κυριακή. Μόνο το Σάββατο, ναι. Στις 11 λοιπόν, με 11.30 περίπου θα γίνει, θα μας δοθούν εμάς τα βραβεία με την ευκαιρία αυτή των δύο ομάδων του σχολείου μου, οι οποίοι αγώνες τελείωσαν τον Ιούνιο που μας πέρασε, και μετά από τις 11.30 περίπου υπολογίζουμε να αρχίσει το αγώνισμα στην πίστα. Θα κρατήσει μέχρι τις 2-3, κάπου εκεί γύρω φαντάζομαι. Και όποιος θέλει μπορεί ελεύθερα να έρθει να παρακολουθήσει. Όποιος θέλει μπορεί φυσικά να έρθει ελεύθερα, ειδικά οι μαθητές έτσι που ενδιαφέρονται και έχουν κάποια κλίση με τις τεχνολογίες. Καλό θα ήταν να περάσουν έστω και για λίγο και να δουν πώς είναι από κοντά. Και να γνωρίζουν και τις ομάδες που θα συμμετέχουν και φυσικά και τον διαγωνισμό αυτόν. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους αγώνες. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Κιτσάτη, για την επικοινωνία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Στη διάθεσή σας πάντα. Καλά, καλό βράδυ. Καλή. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνά τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου.
την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Τι εκλεκτό θα επιλέξουμε σήμερα? Μοναδικά τυριά σε εκπληκτικές προσφορές. Μέχρι το Σάββατο στα Supermarket Kansas. Φέτα Χότου μόνο 10,80 το κιλό. Γραβιέρα Ιωαννίνων μόνο 14,60 το κιλό. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 79 λεπτά. Σταρένιο ψωμί του τόστ Κρις Κρις 700 γραμμάρια μόνο 1,40. Ακόμη, Sunny Lady and Pants, μονές συσκευασίες 50% πιο φθηνά. Όλες οι σερβιέτες Everyday 50% πιο φθηνά. Tena Pants και Lady 50% πιο φθηνά. 300 παπλώματα υπέρδιπλα και 40 δωροεπιταγές περιμένουν τους τυχερούς του μήνα. Πάρε και σήμερα στην κλήρωση, κάνοντας απλά τις αγορές σου με την κάρτα Kansas. Για όλα όσα χρειάζεστε. Supermarket Kansas. ΕΧΜΕΣ εναντίον όσων προεκλογικά στο πρόγραμμά τους ενέταξαν την αξιοποίηση του Τιμ Βουκαστά, άφησε ο Δήμαρχος της Αμφίπολης Στέργιος Φρανσταλής. Απαντώντας σε ερώτηση της τηλεόρασης του Επιλογές, δήλωσε ότι συνεχίζει να πιέζει προς κάθε κατεύθυνση ώστε να ανοίξει για το κοινό η επισκεψιμότητα του μνημείου. ΕΧΜΕΣ εναντίον όσων προεκλογικά στο πρόγραμμά τους ενέταξαν την αξιοποίηση του Τιμ Βουκαστά, άφησε σήμερα ο Δήμαρχος Αμφίπολης Στέργιος Φρανσταλής. Απαντώντας σε ερώτηση της τηλεόρασης Επιλογές, ο Δήμαρχος δήλωσε ότι συνεχίζονται οι εργασίες στον Τύμβο, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν εξαρτάται από το Δήμο η επιτάχυνση των διαδικασιών, αλλά από το Υπουργείο Πολιτισμού όπου και ανήκει. Ωστόσο, ο ίδιος και το επιτελείο του συνεχίζει να πιέζει προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να ανοίξει η επισκεψιμότητα του μνημείου όσο το δυνατό γρηγορότερα. Τώρα που ξανά είστε Δήμαρχος, θα κάνει τίποτα για να προωθήσετε περισσότερο τις ενέργειες για τον Τιμ Βουκαστά, για να ανοίξει πιο γρήγορα για τους πολίτες? Όπως γνωρίζετε, γιατί προεκλογικά πολλοί συνυποψήφοι μου ανάφεραν στα φυλάδια τους, στα πρόγραμμά τους, τον Τίμβο Καστά, να τον αξιοποιήσουμε. Ο Τίμβος Καστά ανήκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο και στο Τμήμα Υποστήρωσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι εργασίες στον Καστά και επαφίεται στο Υπουργείο Πολιτισμού αν θα το τρέξει πιο γλίγορα ή πιο σιγά. Εμείς πάντως πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση πολιτικά το Υπουργείο Πολιτισμού και όποιες γνωριμίες έχουμε για να ανοίξει και για να γίνει η επισκεψιμότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Το Υπουργείο εργάζεται με τους δικούς του ρυθμούς, είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος μάλιστα συνέστησε σε κάποιους να είναι φιδωλοί στις δηλώσεις τους. Δεν επαφίεται σε εμάς. Δεν είναι σημαία π.χ. να ανοίξουμε τον Τίμβο Καστά στο δικό μας πρόγραμμα. Ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού να είμαστε όλοι λίγο φιδωλοί ως προς τις δηλώσεις μας, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως γνωρίζετε, δηλώνει, εργάζει με τους δικούς του ρυθμούς. Δεν έχει ρυθμούς τόσο γλίγορος όσο έχουν κάποιες άλλες αναθέσεις ή κάποια άλλα έργα. Ο Πανσεραϊκός δίνει έναν ακόμη αγώνα στο δημοτικό γήπεδο και υποδέχεται το Σάββατο τον Άρη στις 8 το βράδυ για την 6η αγωνιστική του Super League. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων, τα εκδοτήρια θα λειτουργούν μέχρι και την Παρασκευή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ο Πανσεραϊκός δίνει ακόμη έναν αγώνα στο δημοτικό γήπεδο Σερών και υποδέχεται τον Άρη το Σάββατο 21 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ για την 8η αγωνιστική της Super League. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων, τα εκδοτήρια θα λειτουργούν από την Τετάρτη έως την Παρασκευή από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ υπενθυμίζεται πως το Σάββατο θα είναι κλειστά. Η σχετική απόφαση ελήφθη στη σύσκεψη που έγινε για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα, γι' αυτό και η ΠΑΕ Πανσεραϊκός καλεί τους φιλάθλους της να εξασφαλίσουν άμεσα το εισιτήριό τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους. Διαδικτυακά από το Ticketmaster, τηλεφωνικά στο 211-198-1535 ή από τα εκδοτήρια του Δημοτικού Γηπέδου. Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων είναι οι ακόλουθες. Θύρες 5 και 5α 15 ευρώ, παιδικό 10 ευρώ. Θύρα 6 20 ευρώ, παιδικό 10 ευρώ. Θύρες 2 έως 4 30 ευρώ, παιδικό 10 ευρώ. Και θύρα VIP 40 ευρώ. Η ομάδα ζητά τη στήριξη των Σεραίων φιλάθλων για να ζήσουμε μαζί την επιστροφή των λιονταριών στη Super League, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.
σε αγωνιστικό επίπεδο τώρα, με μια απογευματινή προπόνηση τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, επέστρεψαν στις προπονήσεις οι παίκτες του Πανσεραϊκού μετά το διήμερο ρεπό που τους είχε δώσει ο Πάμπλο Γκαρσία το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να φορτίσουν μπαταρίες. Το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα και μέχρι τη νέα διακοπή θα είναι αρκετά φορτωμένο και ένα διάλειμμα ήταν απαραίτητο. Έτσι λοιπόν ξεκινάει και η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα με τον Άρη το Σάββατο, με την ομάδα να θέλει να δώσει συνέχεια στο εντός έδρας Νικηφόρο Σερίτης. Ο Ουρουγουανός τεχνικός αναμένει και την επιστροφή των διεθνών Πιλέα, Ουεντράογκο και την άφιξη του Μασαρίποφ, η οποία αναμένεται εντός της εβδομάδας. Πρόγνωση καιρού για αύριο, 5η 19 Οκτωβρίου. Νεφώσεις πιο πυκνές στα κεντρικά και ανατολικά Επιρωτικά και την Κρήτη, με τοπικές βροχές στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Ανατολική Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία, που θα σταματήσουν μετά το μεσημέρι και ο καιρός θα βελτιωθεί. Ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 5 μποφόρ και σταδιακά στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Πιο αναλυτικά, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν. Σέρες από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη από 13 έως 21. Καβάλα από 8 έως 19. Δράμα από 7 έως 19. Ξάνθη από 7 έως 21. Κομοτηνή από 10 έως 19. Αλεξανδρούπολη από 15 έως 20. Ορεστιάδα από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.